Πάμε τώρα στην Έλενα Παπαδημητρίου για να δούμε, Έλενα, το αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο Πιέρ Μοσκοβισί πριν από λίγο. Λίγο πριν εκπνεύσει δηλαδή το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Αθήνα. Έτσι είναι. Σία, πριν από λίγο δημοσίευσε άρθρο του στο blog της Κομισιόν ο κ. Μοσκοβισί, με το οποίο προειδοποιεί με έναν σαφή τρόπο την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Η Αθήνα έχει μόνο ένα βέλος στη φαρέτρα της. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους πιστωτές. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν το πράξει, τότε το παιχνίδι θα τελειώσει και όλα θα χαθούν. Ενώ έχει αξία να σου πω ότι ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου είναι «Αρνούμαστε τις επιλογές που κάνουν οι πυρομανείς και οι αεροκήρυκες». Ωστόσο, τονίζει σε κάποιο άλλο σημείο του άρθρου ότι κάθε άλλο σενάριο, εννοώντας από την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, θα συνιστά μια συλλογική αποτυχία, ενώ δεν παρέλειψε παρόλα αυτά να δηλώσει αισιόδοξος ότι στο τέλος θα βρεθεί η λύση και δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτό το δραματικό σενάριο. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.